Καλημέρα. Good morning. Παντελή. Good morning. How are you today? I'm fine. And I can see some pygmy and some gray, some gulls. Yeah. And we go out to find some pelicans to tell, to see how fishermen fishing. I'm going to tell you some details. And then we go straight to the island, or if we find something interest between. Καλή σας μέρα από τον υδροβιότοπο της λίμνης Κερκίνης. Έναν από τους σημαντικότερους της χώρας μας και ένας τρόπος για να μπορέσετε να περιηγηθείτε και να δείτε τις ομορφιές, τα σπάνια πουλιά και την περιοχή της λίμνης Κερκίνης είναι να μπείτε σε μια βάρκα και να κάνετε μια δίωρη ωραία ξενάγηση και να σας πάνε οι βαρκάριδες στα σημεία που ξέρουν που φωλιάζουν τα πουλιά. Να έχετε την ευκαιρία να δείτε την ώρα της τροφοδοσίας, να δείτε το πέταγμά τους και να ανακαλύψετε την ομορφιά γύρω από τη λίμνη Κερκίνη. Περικλείεται από το όρος Κρούσια, που θα βλέπετε ακριβώς από πίσω μου, και στη συνέχεια από το όρος Μπέλες, που είναι κάπου εκεί πέρα πίσω. Ακριβώς, όπως βλέπετε. Που μάλλον πρέπει να είναι και χιονισμένες οι κορυφές του. Όπου είναι και το φυσικό μας σύνορο με τη γειτονική χώρα της Βουλγαρίας. Δεν απέχει πολύ από την πόλη της Θεσσαλονίκης. Μία ώρα ελαφριάς οδήγησης, χωρίς να τρέχουμε, μπορεί να μας φέρει στην περιοχή. Στην περιοχή που υπάρχουν αρκετοί ξενώνες για να μείνετε και αρκετές ψαροταβέρνες για να δοκιμάσετε τα πολύ ωραία γρυβάδια και τις πέστροφες που υπάρχουν στη λίμνη Κερκίνη. Καλημέρα σας από τη λίμνη Κερκίνη. Ένας υγροβιότοπος εξαιρετικός, μπορείτε να δείτε για άλλωστε πίσω μου. Εξαιρετική συνύπαρξη μεταξύ ανθρώπου και φύσης. Κοιτάξτε τον ψαρά, τον βαρκάρι της βάρκας και τους πελεκάνους. Ένας εξαιρετικός προορισμός, χειμωνιάτικος. Μπορείτε να επισκεφτείτε τη λίμνη Κερκίνη για δραστηριότητες.